Και χθες πάω να φύγω. Εδώ η δικιά μας παρουσιάστρια κοντέψαμε, θα είχαμε ιστορίες. Τι έγινε. Σας έχω πει να μην κάνετε γυμναστική, είναι επικίνδυνη. Ποιος έκανε, μωρέ. Εσύ που πήγες να ξεκινήσεις, την έκοψες. Πολο, πάω. Και πάω να τρελαθώ. Αλλά δεν πάω. Είμαι όλο στο πάω. Έλα μαζί μου. Σου έχω πει, έλα μαζί μου στη ταβέρνα. Βγαίνω χτες, παιδιά, στο διάδρομο. Βλέπω ένα αναπηρικό καροτσάκι έξω από το καμαρίνι της Βίτσικα της Βασιλείου. Τρέχω, αλόφρον. Τι συνέβη, λέω. Πάνε, γράφανε χτες, είδα κι εγώ. Καλά, όλοι βλέπουμε γιατί έχει πάντα κόσμο. Κόντεψε να ρημαχτεί η γυναίκα στο beach volley. Τι λες, καλέ. Ναι. Τι στραμπούλι, μα τι. Ορίστε. Καλυκηδική. Να, τι να δω. Και χθες ερχόταν από το αεροδρόμιο. Μιλάει. Βάλε μου λίγο φωνή, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό το γλυκό παιδί. Πώς σε λένε. Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάς σήμερα σε αυτή την προσπάθεια να φτάσω στη δουλειά. Συγγνώμη. Ποιος θα άνοιγε τον τοίχο χτες στο πακέτο, Ελένη, εμείς τα σπρώχναμε. Όχι, να μου πεις, σε παρακαλώ, με τα beach volley και τις γυμναστικές. Έχει ξανατραυματιστεί στο beach volley, αλλά είναι φανατική. Είναι φανατική. Ρε, δεν λιγάει η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα. Τώρα σα είπα, δεν μεγάλη ζημιά. Τι έπαθε. Δηλαδή έτσι έγραψε κουμπί. Σόπερ εσύ, τότε είναι σοβαρό. Ρε, εδώ τι φέραν με τα καροτσάκια, ρε τη γυναίκα. Νέα γυναίκα, ρε, να σαλαγάει σαν το κατσίκι και το beach volley να τη διαλύσει. Μεγάλη αθλήτρια. Τι θα παθαίνα, μεγάλη αθλήτρια, τι θα παθαίνα με γυναίκα από το πουθενά. Έχουμε γλιτώσει εμείς από αυτά. Εγώ θα τη χτυπήσω την πόρτα και θα τη πω όλα μαζί με τη Μενεγάκη στο Κρητικό και άσε τα μπιτ στα βόλε. Σύνερθε δίκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ τι θαυμάζω πάντως, γιατί αθλείται με έναν τρόπο που δεν είναι βαρετό. Αν δεν πάω στα γυμναστήρια και κάνω κάμψεις, έλξεις και τέτοια πράγματα. Βλέπει και τις φίλες της, κάνει και ένα σπορ γυμναστή. Το παιδί που πήγαινε το καρότσι το είδατε έντρομο. Σου λέει μήπως έχω κανένα πακέτο από καμία και πού με πάει, πού με πάει. Ήταν έντρομο. Ο Γιώργης.